Λοιπόν, ε, αγαπητέ Τάκη, ε, είμαστε με μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ μαζί με τον Αντρίχον τον Βαρνάβα, το συγγραφέα αυτού του εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο τώρα έχουμε και στα χέρια μα και το οποίο παρουσιάζουμε, θα παρουσιάσουμε στο καφενείο τη Πέμπτη. Και μια και το έφερε δυστυχώ η συγκυρία να μιλήσει για μια άλλη δολοφονία ή να συμμετέχει σε μια συζήτηση για μια άλλη δολοφονία που είναι σημαντική. Ε, δεν θα είσαι στο καφενείο όταν θα κάνουμε την εκπομπή και με την ευκαιρία τούτη. σκεφτήκαμε <Γυσχελίδη> ότι θα είναι καλά να κάνουμε την συζήτηση και με τα χαράς είναι και ο Αντρίκο Βαρνάβα ο ε, συγγραφέα του βιβλίου του. Ε, ε, είναι... Το διάβασε το βιβλίο. Ε, ε, εγώ θεωρώ, που θα το παρουσιάσω και αύριο, ότι είναι μια τομή στη συζήτηση για την ιστορία. Υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε αλλά έχει ως κεντρικό του επιχείρημα ότι η απαρχή της ιστορίας, της τρομοκρατίας, της βίας και της αδυναμίας του να συζητήσουμε μεταξύ μας ως Ελληνοκύπριοι και μετά σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους εδηλητηριάστηκαν από ένα σημείο και το σημείο καμπής ιστορία είπα 90 χρόνια πίσω το 1934 ήθελα έτσι ένα πρώτο, πρώτο σχόλιο για αυτήν την ιστορία. Ε, ε, αυτό όμω βάζει στο το προσκήνιο το συνολικό θέμα της Ενώσεως. Τι ήταν η πολιτική της ένωση και πώς αντιμετωπίστηκε, διότι και η δολοφονία συνδέεται ε, με την έννοια της διαχείρισης ε, του ενωτικού εγκλήματος. Το αίτημα το Ενωτικό είχε πάντα έναν ιδεαλιστικό χαρακτήρα και καμία επαφή με την πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έρχεται σε επικοινωνία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, α, ακούει τις απόψεις του ελευθερού και επηρεάζεται πάνω στην έννοια την εξελιχτική της πορείας α, της Κύπρου για την εθνική δικαίωση, για την Ένωση. Μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και στη διαδρομή του Τριανταφυλίδη βλέπουμε και αντιφάσει πάνω στην διαδρομή, στην εθνική στιγμή του γραμμή, στι αποφάσει οποίες... Πολύ φυσικό οι πολιτικέ διαδρομέ και οι στάσει των ανθρώπων είναι ζήμωση. Ο Τριανταφυλίδη από του ανθρώπου που έπαιρνε τα μηνύματα τα ιδεαλιστικά α, της Ένωσης αλλά ταυτόχρονα δούλευε μέσα του και η έννοια α, της πραγματιστικής αντιμετώπισης. Α, το πρόβλημα είναι ακόμα βαθύτερο. Ο Ελευθερές Βενιζέλος λατρεύεται στην Κύπρο τους κύρους των, του, των πολέμων του 12, 13 κτλ. Και στρατό 31 στρέφονται και όλοι εναντίον του, διότι επήρεν τις θέσεις που επήρε. Χρειάζεται κάποια εξήγηση και αυτόν το θέμα. Γιατί δεν ε, ε, ακούσαμε τον Βενιζέλο. Γιατί οι Κύπροι δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν τον Βενιζέλο. Α, αυτό είναι κεντρικό σημείο και για τον Βενιζέλο και για όλη την κατοπινή ζωή. Άλλη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, άλλη πολιτική ιστορία της Κύπρου. Η Ελλάδα έχει μια πολιτική ιστορία που ξεκινάμε ακόμα των καιρών της Επανάστασης τα μηνύματα ήταν επαναστατικά μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Ύστερα όταν έρχονται και οι βαβαροί και τα λοιπά και ό, ναι, γίνονται επαναστάσεις στην Ελλάδα, επιβάλλονται συντάγματα. Γίνεται η συνταγματική, γίνεται η, η, η δημοκρατία, η η βασιλευόμενη δημοκρατία στην Ελλάδα, η κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, που ήταν κινήματα που έδειχναν και μια ζωντάνια που ανάπτυξαν το πολιτικό σύστημα. Και έρχεται και ο Βενεζέλο μέσα από την εμπειρία τη Κρήτη, που έζησε και ο Βενεζέλο τι αντιφάσει, τι δικέ του μέσα στην Κρήτη. Δεν φτάσουν και αυτό οι υπερβολέ για τι οποίε κάνει αυτοκριτική και λέει: Θα διαφυλάξω την Κύπρο από αυτό. Και τη συμβουλεύω. Ε, δεν είμαστε σε θέση να τον αντιληφθούμε διότι εμεί δεν επεράσαμε όλε αυτέ τι διαδικασίε. Και έμενε μόνο η πατριωτική και η ιδεαλιστική γραμμή. Και οι ηγέτε μα δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν. Ο Τριανταφυλλίδη ήταν από που αντελήφθηκαν και την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή μετά από το 1931, που φτάνουν τα πράγματα σε αδιέξοδο, αναζητά ο Τριάντα διέξοδο και αποδέχεται το διορισμόνι στο Συμβουλευτικό Σώμα με τη σκέψη της ε, εξελιχτικής ε, και των πολιτικών πραγμάτων αλλά και του θέματος ε, της, ε, της Ένωσης. Μπορώ να πω ότι όχι μόνο ο από τι εφημερίδε βλέπουμε ότι υπήρχε τότε έτοιμα ευρύτερο για συνταγματικέ ελευθερίε. Αλλά έχουμε εδώ και τον διάλογο των εξτρεμιστών, που δεν ήταν μόνο από την πλευρά την Ελληνοκυπριακή, ήταν και από τη Βρετανική. Όταν η Βρετανία αρνείται να ακούσει αυτόν, όταν υπάρχει Πάλμερ και όταν επιβάλλεται δικτατορία σκληρή πάνω στην Κύπρο, το ένα, ο ένα εξτρεμισμό τρέφει τον άλλο. Και ποια είναι η εποχή, για ποια είναι η εποχή μιλούμε. Μιλούμε για δεκαετία του 30, που είναι η εποχή των φασισμών, είναι η εποχή των <σοφίλου> α, ακροτήτων. και ε, 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 αυτό είναι και ο λόγο που ο Πάλμερ ακολουθεί αυτή την πολιτική. Αυτός είναι και η διαπαιδαγώγηση πολλών από του ειδικού μα ηγέτε οι οποίοι πέρασαν μέσα από αυτήν την διαδικασία. Και έτσι ταυτόχρονα εκείνη την εποχή μέσα στη ζύμωση, έχουμε αυτό που είπαμε από τη μια πλευρά το 1931 και τις απόψει του Βενιζέλου και την καταδίκη που έκαμε για το 1931 αλλά έχουμε και από την άλλη πλευρά την γένεση του πυρήνα και των δυναμικών ο, ο, αντιδράσεων των μαχητικών τη ένοπλη δράση όπω την γράφει και ο Αντρίκο Σαββαρδάβα ο στα βιβλία του, έχουμε την ΕΡΕΚ. Η ΕΡΕΚ είναι μυστική οργάνωση που οργανώνεται το 1929 για να έρθει σε δυναμική αναμέτρηση. Φέρνει πιστόλια από την Ελλάδα. Η δολοφονία του την Ανταφυλίδη γίνεται με πιστόλια. πιθανώς από αυτά τα πιστόλια που ήρθαν εκείνη την εποχή. Υπάρχει δηλαδή το σπέρμα α, 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 της αντιπαράθεσης. Και πολύ σωστά λέω στο βιβλίο του α, τα δημοσιεύματα του τύπου. Δημιουργούν κλίμα τα δημοσιεύματα του τύπου. Ο, 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 ο Τριάντα είναι μια πρωτοπορία. Ο Τριάντα είναι μια α, παρουσία, μια πολιτική τοποθέτηση. Εύκολα είναι που μπορεί να. Α, 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 να απλοποιηθεί ένα θέμα και να γίνει δημαγωγικό και να παρασύρει τα πλατιά στρώματα. Είναι απομονωμένο. Έτσι, είναι και εύκολος στόχος α, ο Τριναταφυλλίδης και έτσι έχουμε από τη μία πλευρά την ανάπτυξη, του, την, α, έχουμε από τη μία πλευρά την αδυναμία να αντιληφθούμε α, μία α, άλλη διαδικασία, διότι χρειάζεται πλέον η σκέψη χρειάζεται, ε, ο υπολογισμό χρειάζονται εμπειρίε. Μένουμε στο συνέστημα, μένουμε στον ιδεαλισμό, πάμε στι ακρότητε, σε μια εποχή ακροτήτων ε, που ε, ε, δίδουν τη δική του απάντηση που είναι ο φόνο του Τριάντα που είναι πολιτικό φόνο όπως ε, βγαίνει καθαρά μέσα από το βιβλίο. Ε, θα μιλήσω κάτι να Νομίζω τα είπε. Ωραία. Θέλω να θέσω δύο ζητήματα που έθεσες αγαπητέ Τάκη. Το ένα το ζήτημα είναι ότι η εποχή είναι μια εποχή έντονων ε, επαναστάσεων, επαναστατικών διαδικασιών, συγκρούσεων, συγκρουσιακή εποχή, όπου το κοινωνικό ζήτημα δεσπόζει στο κέντρο της συζήτηση. Και, είναι και, και παράλληλα τούτον παίρνει και μορφήν αντιαπικιακών και κινητοποιήσω, ή μόνο στην Κύπρο, παγκοσμίω. Ε, υπάρχει μια, ξεκινά μια μεγάλη διαδικασία άνοδο των αντιαπικιακών κινημάτων, πολύ ισχυρή, η οποία μια μεγαλη διαδικασια ανοδο των αντιεπικιακών κινηματων μέχρι τη δεκαετία του 1960 στην περίοδο την αντιαπικιακή εποχή. Ε, 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 μιλού, συγγνώμη, μιλούμε για δεκαετία του 30. Στη δεκαετία του 30, έχουμε κάποιε ξυλιάσει στην Αίγυπτο. Δεν έχουμε ευρύτερο αντιαπικιακό κίνημα εκείνη την εποχή. Εμάς, η διαδρομή της Κύπρου συνδέεται κατά κάποιον τρόπο πιο πολύ με τους εθνικούς αγώνες και με τις ελληνοβρετανικές σχέσεις. Αυτό που λες για το αντιεπικακό κίνημα είναι μετά το 1945 πλέον που έχουμε... Ναι, αλλά εγώ, εγώ θεωρώ ότι είναι η περίοδος τούτη όπου φαίνεται η παραγμή της βρετανικής αυτοκρατορίας Νομίζω των Αμερικάνων. Ε, νομίζεις περι... ότι, νομίζεις ότι τη δεκαετία του 30 υπάρχει, ε, υπάρχει ε, κρίση στην επικοιοκρατία. Ε, θα μας πει... Εδώ... <Σερ, 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 υπήρχαν, υπήρχαν ορισμένες, για παράδειγμα το 19 είχαμε τα Μουίτσα, έχουμε και στην Μάλτα που ε, ε, γίνηκε, παίζουν κόσμο, ξέρω εγώ, και βγάζουν την συνθήκη, έχουμε... υπάρχουν τρει φορέ που, που του τραβούν την, την, το σύνθημα, αλλά του το διούν πάλι, άλλο μετά. Έχουμε τι Ινδίε. Οι Παλαιστίνοι, οι Ινδίε. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο περίπλοκο. Όχι, εγώ, εγώ, το, εγώ παραπάνω θα το εσυνέδεα με την άνοδο του κοινωνικού ζητήματο. Δηλαδή μετά την. έχουμε, το συνδύω ναι. πιο πολύ με την ώρα του φασισμού. Ναι αλλά, είναι περίοδο, ναι, αλλά μιλούμε για την περίοδο όπου είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση, μετά είναι μετα, μετά το, ο Μεσοπόλεμο, yeah. όπου υπάρχει εκεί μια σύγκρουση όπου γεννιέται και το κοινωνικό ζήτημα. Γι' αυτό το θέτω με του όρου. Και η απειλή, για θέλω να το πάρω και προ τα εκεί, διότι μια από τι θέσει που παρουσιάζει και ο Αντρικό Βαρνάτο yeah. στο Ιούνιο του, είναι yeah. ότι ο, ο Τριανταφυλλίδη, ναι, μεν να ανοίγει στην αστική τάξη, είναι αστό κτλ., αλλά έχει πρόταση συγκεκριμένη για την επίλυση του αγροτικού συστήματο. Ναι. Έχει πρόταση κοινωνική για την αντιμετώπιση. Δηλαδή, υπάρχει μια πίεση ότι πρέπει να κάνουν κάτι για τον φτωχό κόσμο. Ναι. Δεν είναι απλώ περιμένετε ότι θα έρθουν να λυθούν όλα με την ένωση. Ναι. Αλλά μέσα από του κοινωνικέ μεταρρυθμίσει θα πετύχουν. Είναι ο κοινωνικό. Ο δρόμος, ο κοινοβουλευτικό ναι. δρόμο, ο εξελικτικό δρόμο. Δεν ήθελε δρόμος. να περιμένει ναι. για ναι. την Ένωση για να λυθούν τα προβλήματα. Να προβλήματα. Να... Είχε πρώτο. Ναι. Τα... ήθελε να λύσει όσα προβλήματα μπορούσε πριν την Ένωση για να αναπτυχθεί. Ναι, δρόμος. αλλά τούτον είναι κάτω από την πίεση και τη ανόδου των κομμουνιστών. Έτσι. Εξούσα η συζήτηση μετά, διότι μετά η συνομωσία που έρχεται, η, η λεγόμενη η θεωρία τη κομμουνιστικής συνομωσία που ακολουθεί. Υπάρχει εκεί το φόβητρο: μα δεν κάνουμε κάτι, μπορεί να εξελιχθούν ναι. αυτοί όλοι. Ναι, βλέπουμε ότι στη δεκαετία του 20 αρχίζουμε και βλέπουμε αλλαγή στην οικονομία, διότι έχουμε και τα μάιτ. Ναι, τα ορυχεία. Και βλέπουμε και άλλα industries σιγά-σιγά μεταδίδονται. Ανεβαίνει αρκατή, Ναι. Συμφωνώ ότι η δεκαετία του 20 ήταν δεκαετία και κοινωνικό ζημόσεων στην Κύπρο μεγάλη. Α, υπάρχει όμως και ένα κεντρικό σημείο πάνω στο θέμα το αγροτικό. Είναι ο Αλέξης ο Κύρου στην Κύπρο και όλη η προπαγάνδα του και η άνοδος του εθνικισμού εκείνη την εποχή στηρίζεται πάνω ή στη βάση ότι κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα, απαλωτριώνονται τα χτήματα και διανέμονται στους αγρότες. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα που δίνει δάνεια στους αγρότες και έτσι ενώ εδώ η Κύπρος είναι μία απομονωμένη περιοχή παραμελημένη της αυτοκρατορίας και μόνο με την Ένωση. Εις αυτό το σημείο είναι που απαντά ο Τριανταφυλλίδης ότι κύριε ε, αυτά είναι ε, αυτά που λες είναι μία υπόσχεση γνωρίζοντας και την πραγματικότητα δηλαδή. Είναι, χρειάζεται η τοπική ανάπτυξη και παρουσιάζεται και ως υποψήφιος των αγροτών ο Τριανταφυλλίδης στις εκλογές όταν εκλέγεται ο 30 και ύστερα αποσύρεται. Σίγουρα υπάρχει Α, α, και α, α, αυτή, δηλαδή, η πολιτική του Τινανταφυλλίου δεν είναι μόνο η εξελιχτική πορεία πολιτικά, διότι και αυτό θα έχει τότε ιδεαλιστικό χαρακτήρα. Αλλά στηρίζεται πάνω στη βάση ότι αυτοκυβερνόμενοι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα κοινωνικά μας προβλήματα. Ε, το ότι μετά όμως οι Αγγλέζοι τα εφόρτωσαν, διότι δηλαδή φαίνεται στο βιβλίο, τα εφόρτωσαν. Ναι ότι ήταν κομμουνιστική συνωμοσίαση, πώ το εξήγατε, αγαπητέ Τάκη. Ε, διότι ε, μια ωραία ενδιαφέρουσα. Ε, να σα πω ότι. Διότι οι Βρετανοί στο βιβλίο φέρεται ξεκάθαρα τι που Να σα πω, είναι ο τρόμο που του κατέλαβε πάνω στο θέμα το κομμουνιστικό. Εκείνη την εποχή πράγματι δημιουργούνται και ζητήματα, έχουμε την οικονομική κρίση του 1931, έχουμε, έχουμε την, α, uh, φτώχεια. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυστυχία στην Κύπρο, uh, μεγάλη στέρηση, υπάρχει πείνα στην Κύπρο εκείνη την εποχή. Uh, uh, υπάρχουν τα σιτάρια που μένουν, uh, uh, δεν uh, υπάρχει ψωμί, δεν υπάρχει στην Κύπρο εκείνη την εποχή. Και αυτό το πράγμα οι Άγγλοι, αντί να το αντιληφθούν, το εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο. Βάζουν περισσότερους, βάζουν φόρους που θα μπορούσαν κάλλιστα να καλυφθούν από, το κεντρικ... από την κεντρική κυβέρνηση, αντί να επιβαρυνθεί ένας λαός ο οποίος βρισκόταν σε δυστυχία και οξύνεται ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Και τότε το μήνυμα των κομμουνιστών πιάνει τόπο μέσα στον αγροτικό κόσμο. Mm. Αυτό είναι που τρομοκρατεί τους Βρετανούς. Και εδώ που τα λέμε, του τρομοκρατεί τους Βρετανούς το 1930 και το 1940. Θεωρεί την δεξιά και τους εθνικιστές ως στρατηγικούς συμμάχους και τους κομμουνιστές ως έχθρους. Στο σημείο που φέραν τους εξορισμένους πίσω; Βεβαίω, Μετά τον πόλεμο. Βεβαίως. Και δημιουργεί, δημιουργείται και εκεί ολοκληρώνεται μετά τον πόλεμο, δημιουργείται η ηγεσία της δεξιάς και παίρνει. Την uh, παίρνει στα χέρια τη ενώ μεταξύ αναπτύσσεται η αστική τάξη, uh, έρχονται πιο πολλοί καταρτισμένοι κτλ. Δημιουργε, uh, δημιουργείται Γερασύνοδο, uh, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτε, uh, νέα ηγεσία τη δεξιά που είναι η Εκκλησία πλέον. Με Μα, λοιπόν, αυτό είναι το άλλο σημείο που πολύ σωστά μπορώ να πω ότι διακρίνει uh, τη διασύνδεση των ανθρώπων οι οποίοι φέρονται να είναι εμπλεγμένοι στη δολοφονία με τις κατοπινές εξελίξεις. Διότι είναι οι άνθρωποι που αργότερα υποστηρίζουν, ε, την, ε, υποστηρίζουν τον Γρίβα, να φέρουν τον Γρίβα για να κάνει την ένοπλη ε, δράση. Και εδώ που τα λέμε, και ο Αλέξης Κύρου και ο Λοιζίδης, βλέπουν το 55 ως συνέχεια του 31, Δηλαδή ως συνέχεια αυτού που είπε ο ο Νίκος ότι με εκείνη τη σφαίρα άνοιξε ο δρόμος στη βία. Από εκεί και πέρα α, ε, το μόνο που απομένει είναι να οργανωθεί και να καλλιεργηθεί η βία. Και, δεδομένου και του κλίματος που υπήρχε του Αντιπιακού μετά τον πόλεμο έχουμε, ε, έχουμε αυτή την κλιμάκωση. Και ποιοι είναι επικεφαλής του αγώνα. Επικεφαλής του αγώνα α, είναι ε, αν είναι να πούμε ότι υπάρχει από τη μια εξελιχτική και από την άλλη η ενωτική ιδεαλιστική πορεία. Ε, και ο Μακάριος και ο Γρίβας ήταν ή στο φύλλο βασιλικό στρατόπεδο και το... Α, στο, στο φύλλο βασιλικό και αντιβένιζελικο. Ήταν αντιβενιζελική Δηλαδή υπάρχει μία διασύνδεση των ανθρώπων οι οποίοι φέρονται να είναι μπλεγμένοι στον φόνο με τις κατοπινότερες εξελίξεις, με τις κατοπινότερες εξελίξεις, οι οποίες πάλι διαμορφώνονται μέσα στα πλαίσια του ελληνικού εφήλιου πολέμου. Ο εφήλιος πόλεμος τι είναι, ε, θριαμβεύει η εθνικό φροσύνη, ε, η, η αριστερά χτυπά και δοξάζονται οι αντικομμουνιστές, δοξάζονται οι χείτες, δοξά